τιμή του πετρελαίου πήρε για τα καλά την ανίουσα, με τους καταναλωτές να καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το κόστος είναι κατά πολύ αυξημένο, με την τιμή να πλησιάζει το 1 ευρώ το λίτρο. Ήρθαμε σε αγανάκτηση, όχι να την νιώσουμε, δεν μπορούμε πλέον. Να το μισογεμώσουν, ναι. Νιώσαμε, ναι, αυξηθήκα. Ανάλογα, όσοι αύξηση ανεβήρε, άμα το χρειάζεσαι. Θα το βάλουμε. Τι θα κάνουμε. Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στα 93 σεντ το λίτρο, τη στιγμή που την ίδια περίοδο πέρσι η μέση τιμή βρισκόταν στα 64 σεντ. Με απλά λόγια, εάν κάποιος επιθυμούσε πέρσι τέτοια περίοδο να γεμίσει το ντεπόζιτο χωρητικότητας ενός τόνου της κεντρικής του θέρμανσης, θα χρειαζόταν 640 ευρώ. Ενώ εάν το κάνει σήμερα, θα χρειαστεί περίπου 930 ευρώ. Κυριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών συμβούλευε τους καταναλωτές από τον περσινό χειμώνα τα τυπόζητά τους να τα αφήσουν γεμάτα, καθότι τον επόμενο χειμώνα θα πλήρωναν πολύ αυξημένες τιμές. Επιφυλακτικοί εμφανίζονται για την ώρα οι περισσότεροι καταναλωτές. Οι παραγγελίες για πετρέλαιο θέρμανσης παραμένουν λίγοστες. Είναι πολλά πιο επιφυλακτική αλήθεια. Είναι λόγω της αύξησης της τιμής. Δηλαδή η διαφορά είναι αισθητή. Ένας μέσος όρος των πελατών είναι από τα 300 λίτρα μέχρι τα 500 λίτρα. Πιούν μέχρι 300 ευρώ, 400 ευρώ, 200 ευρώ, κάπου εκεί κυμαίνονται. Η οικονομική στήριξη αναμένεται να δοθεί και φέτος μόνο στους κατοίκους ορεινών περιοχών που διαμένουν σε υψόμετρο πέραν των 600 μέτρων. 110 είναι στο σύνολο οι κοινότητες που δικαιούνται το επίδομα. Υποβλήθηκαν 8.078 αιτήσεις μέχρι τον Ιούνιο, οπότε και μπορούσαν οι δικαιούχοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Η Λεμεσός έχει εξετάσει ήδη πέραν του 50% των αιτήσεων και έχει ήδη καταβάλει 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Ακολούθως είναι η Λευκωσία με περίπου 120 αιτήσεις, μόλις έχει αρχίσει την εξέταση των αιτήσεων, και η Πάφος και η Λάρνακα, όπου αυτήν την εβδομάδα αρχίζουν και εκείνη την εξέταση αιτήσεων. Πριν το τέλος του έτους θα καταβληθούν όλα τα ποσά στους δικαιούχους σύμφωνα με τους αρμόδιους.